Καλημερίζω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρόεδρο της ΟΕΣΚ, τον Μανώλη τον Κουμαντάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά είμαστε. Οικονομία. Τα δεδομένα που επικρατούν στην κοινωνία και στην αγορά, όλα αυτά τα παράξενα πράγματα τα τελευταία μήνες, μην πω χρόνια, καλά είμαστε. Λοιπόν, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης το προηγούμενο διάστημα, είμαστε μέσα στην προεκλογική περίοδο και τρέχανε άλλα πράγματα και το γνωρίζετε. Είχατε ενημερώσει και τους βουλευτές και μάλιστα σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιτόκια και μάλιστα ζητήσατε να έχετε και μία συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό και αν η συνάντηση αυτή θα γίνει, έχει οριστεί ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν θέλω να μείνω μόνο στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να μας δώσετε συνολικά την εικόνα της αγοράς και πώς αυτή η αγορά επηρεάζεται και συνεχίζει να επηρεάζεται, διότι από τη μια μπορεί να έχουμε τα καλά δεδομένα, κύριε Κουμαντάκη, που είναι ένας καλός παράγοντας, ευεργητικός παράγοντας, τουριστική περίοδος με τα μεγέθη που κινήθηκε και την φετινή χρονιά. Από την άλλη, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διεθνείς συγκυρίες οι οποίες επηρεάζουν γενικότερα την οικονομία και μαζί με την ακρίβεια, δηλαδή ένα πολυσύνθετο παζλ που δεν ξέρω πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να το αποτυπώσει σε κουβέντες. Για μας που δεν είμαστε οικονομολόγοι, για εσάς είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά κυρίως είναι αυτό που καθένας από εμάς αποτυπώνει μέσα από τη δική του την τσέπη και το δικό του τον οικογενειακό προϋπολογισμό, που τα πράγματα είναι δύσκολα. Καταρχήν, κύριε Δουλγεράκη, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είπατε προηγούμενα και αφορούσε την προσπάθεια, την πολιτική αυτή προσπάθεια της κυβέρνησης, μήπως μπορέσει να θασέψει λίγο τα προβλήματα του πληθωρισμού που αφορούν τα τρόφιμα. Ο πληθωρισμός είναι ένας πληθωρισμός πολύ παράξενος. Ένας πληθωρισμός ο οποίος έχει πολλοί παραμέτρους πάνω στους οποίους έχουν στήσει αυτόν τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ στην Ελλάδα. Παραμέτρους που πραγματικά έχουν δημιουργήσει ένα δομικό πληθωρισμό που είναι πολύ δύσκολο να αντιθασευθεί. Εκεί βέβαια που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα και το οποίο πραγματικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη ρευστότητα της κοινωνίας και με πάρα πολλούς παρεπόμενα προβλήματα έτσι στην οικονομία μας, είναι τα τρόφιμα και είναι και το καύσιμο. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι πραγματικά που κρατούν πολύ υψηλά τον πληθωρισμό και εκεί πρέπει η κυβέρνηση να στοχεύσει τις πολιτικές της, πώς μπορεί πραγματικά όλο αυτό το σύστημα των τροφίμων, το οποίο με τέτοιες πολιτικές που βοηθούν εμένα αυτά που θέλουν να κάνουν και είπατε προηγούμενα και περιγράψατε, που θέλει να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών, ναι, αλλά δεν είναι ουσιαστική, αν θέλετε, βοήθεια στην κοινωνία και στην οικονομία μας. Ποια θα ήταν η ουσιαστική βοήθεια, κύριε Κουμαντάκη? Ναι, πρέπει να βρεθούν οι αιτίες πάνω στις οποίες αυτοί οι δύο παράγοντες, έτσι, τα καύσιμα, έτσι, η ενέργεια και τα τρόφιμα, που είναι οι αιτίες. Δεν ξεκινάει μόνο από το πρόβλημα του κόστους της παραγωγής των προϊόντων. Είναι μια όλη διαδικασία μέχρι να καταλήξει τα προϊόντα στην κοινωνία. Έτσι, εκεί πρέπει να στοχευθεί το κράτος, οι υπηρεσίες του, και να βρούνε πώς μπορούν πραγματικά να αμβλύνουν αυτή την διαδικασία. Σταθείτε ένα λεπτό, σταθείτε ένα λεπτό για να το καταλάβω. Θέλετε να πείτε ότι εδώ υπάρχουν πολλά περιθώρια κέρδους και κάποιοι κερδοσκοπούν σε βάρος των καταναλωτών? Πιστεύετε ότι υπάρχουν, γιατί οικονομολόγος είστε, άλλοι μοχλοί ανάπτυξης για τη θάσευση, ζητώ συγγνώμη, του πληθωρισμού, είτε στα τρόφιμα, είτε στην ενέργεια, είτε στα καύσιμα, με μειώσεις φόρων? Τι ακριβώς εννοείτε? Γιατί πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για να το λέτε έτσι. Ναι, θέλω να σας πω ότι πρέπει καταρχήν ο πρωτογενής τομέας διαμαρτύρεται ότι δίνει το προϊόν
σε μια τιμή η οποία βέβαια είναι αυξημένη τιμή, όχι αυτή που είχαμε πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, είναι τελείως διαφορετικές, αλλά εκεί που καταλήγουν στην κοινωνία, έτσι, στην κατανάλωση, υπάρχει μια τεράστια διαφορά, την οποία, ξέρω εγώ, αυτοί, γι' αυτό διαμαρτύρονται οι παραγωγοί στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει λοιπόν το κράτος να βρει πώς όλο αυτό το σύστημα της αλυσίδας πώς μπορεί να αμβληθεί, γιατί η κατάληξη του προϊόντος που πάει στην κοινωνία και από την παραγωγή του έχει μια τεράστια διαφορά, την οποία εκεί πρέπει να στηριστεί το κράτος. Ως προς το θέμα των καυσίμων, είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό που γίνεται και στη χώρα μας, έτσι, δηλαδή να το πετρέλαιο να έχει κατέβει η τιμή του, τώρα δεν ξέρουμε με τα δεδομένα τα γεωπολιτικά αυτά και λοιπά τι θα γίνει, και υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, αλλά στο τελευταίο μήνες το πετρέλαιο είχε κατέβει πολύ χαμηλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και εδώ ειδικά στα νησιά και εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια ενέργεια η οποία ήταν πάρα πολύ υψηλή, και λέμε κατεβεί λεπτό κράτος να μπει σε μια διαδικασία να κατεβάσει το φόρο κατανάλωσης, το φόρο στην ενέργεια. Δεν το έλαβε ποτέ υπόψη αυτές τις πιέσεις των φορέων, των παραγωγικών φορέων. Δεν το έλαβε ποτέ υπόψη. Γιατί ίσως με μια διαδικασία η οποία ξεκινάει και από το κράτος, αλλά και από τις εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες και τα διηγηστήρια, ότι όσο πιο ψηλή είναι η τιμή, τόσο και μέσα από τη διαδικασία του φόρου το κράτος έχει μεγαλύτερα έσοδα. Ίσως λοιπόν εκεί, παρά τις πιέσεις και με αναλυτικούς τρόπους που έχουμε καταθέσει όλοι οι φορείς σε όλη την Ελλάδα, ότι ο φόρος πρέπει να κατέβει, γιατί έτσι μπορεί να δημιουργηθεί, αν θέλετε, μια διαδικασία, ίσως το κράτος να είναι συνένοχος σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάω και τα λέω χοντρά πράγματα, έτσι, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι τέτοια. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που είπατε, το θέμα του τουρισμού. Φέτος είναι πραγματικά μια τουριστική σεζόν. Ήρθαν πολλοί άνθρωποι εδώ στη χώρα μας. Το έχουμε πει όμως πολλές φορές ότι το άμεσο κεφάλαιο του τουρισμού δεν υπάρχει ισόρροπη διάχυση στο όλο οικονομικό κύκλωμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο προσπαθούμε χρόνια να βρούμε με ποιο θα υπάρχει μια καλύτερη σχέση τέτοια. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί, και έτσι λοιπόν και φέτος το υπόλοιπο κομμάτι της οικονομίας, οι αγορές, έτσι, δεν έχουν το ανάλογο του κεφαλαίου το οποίο... Θέλετε να πείτε με απλά λόγια ότι δεν βγήκαν στην αγορά οι ξένοι επισκέπτες, δεν άφησαν χρήματα στις τοπικές επιχειρήσεις. Δεν υπήρχε, πείτε μου το λίγο πιο απλά να το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν έχει αυτό γίνει. Και δεύτερον, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο φέτος είχε δημιουργήσει μεγάλα θέματα στην Ελλάδα, ότι τα εισοδήματα των ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ, γιατί και όλη αυτή η γεωπολιτικός πόλεμος, γιατί είναι πόλεμος αυτό στη στιγμή και καθημερινά ξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και σε οικονομικό επίπεδο, και τώρα έχουμε μπει και σε διαδικασία συγκρούσεων, όλα αυτά έχουν επηρεάσει την Ευρώπη πάρα πολύ. Οι προερχόμενοι από την Ευρώπη στα ξενοδοχεία μας και στην χώρα μας είναι από αγορές της Ευρώπης. Οι κοινωνίες εκεί πέρα έχουν υποστεί αρκετές και αυτοί πιέσεις από τη ρευστότητα, με συνέπεια να μην υπάρχει το ανάλογο εισοδήματα τα οποία κατά κεφαλή θα προσδώσουν στις αγορές και στην οικονομία μας. Αυτοί οι δύο παράγοντες φέτος επηρέασαν πάρα πολύ το υπόλοιπο κύκλωμα της οικονομίας, που ήταν το παρεπόμενο του κυκλώματος του άμεσου τουρισμού, του κεφαλαίου. Ωραία. Το οποίο εσείς έχετε ζητήσει να συναντηθείτε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ποια είναι τα θέματα τα οποία θα του θέσετε? Κοιτάξτε, αυτός ο πληθωρισμός, ο οποίος κατατρώει την οικονομία μας,
έτσι, κυριολεκτικά κατατρώει την νοητεία. Δεν είναι μόνο ότι, γιατί κατ' επέκταση, όταν υπάρχει πρόβλημα στη ρευστότητα της κοινωνίας, από εκεί πέρα διαμορφώνονται πολύ χαμηλά τα οικονομικά μεγέθη της οικονομίας μας και κατατρώεται, με αποτέλεσμα αυτά τα υψηλά επιτόκια τα οποία το τραπεζικό σύστημα έχει ξεκινήσει, υποτίθεται, για αντιθασεύσει αυτόν τον πληθωρισμό, που είναι ένας παράξενος πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός και προσφοράς και ζήτησης, δεν έχει γίνει ποτέ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τέτοιες ταυτόχρονες αυτές οι κινήσεις, ένας πληθωρισμός ο οποίος μέσα από τις αυτές του λεγόμενου πεντάγωνου των νομισματικών πολιτικών που εφαρμόζονται για να αντιθασεύσουν τους πολιτισμούς είναι λαθεμένοι. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αντιθασέψουν αυτόν τον πληθωρισμό, έτσι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας κατ' επέκταση, το τραπεζικό σύστημα μέσα από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Δεν χτυπάς αυτήν την, διότι δημιουργείς τελείως υφησιακές καταστάσεις, δημιουργείς πάρα πολλά παρεπόμενα και πάρα πολλά προβλήματα στις οικονομίες, με αποτέλεσμα στο τέλος η οικονομία να έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Αναλύσαμε εμείς Ομοσπονδία Κρήτης, μαζέψαμε όλους τους φορείς του οικονομικού κυκλώματος, κάτσαμε πραγματικά με ενδελέχεια να συζητήσουμε το θέμα αυτό, να καταδείξουμε ότι είναι λάθος αυτή η πολιτική, και θα πω και μια κουβέντα βαριά. Ίσως το τραπεζικό σύστημα, χρησιμοποιώντας τον πληθωρισμό αυτή τη στιγμή με αυτές τις πολιτικές, δεν κάνει τίποτα άλλο εντός εισαγωγικών να κάνει μια αρπαχτή στις οικονομίες μέσα και στις ρευστότητες των κοινωνιών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Κάναμε λοιπόν με ενδελέχεια καταλήξη ότι κάνουμε ένα λάθος. Είπαμε τους κινδύνους της ελληνικής οικονομίας. Είναι πολύ μεγάλη η κίνδυνη. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν έχω χρόνο, να σας λείψω χαρακτηριστικά μερικές τέτοιες, αν θέλετε. Ο χρόνος ραδιοφωνικά και λυπάμαι, έτσι, είναι λοιπόν, περιορισμένος. Καλέσαμε το πολιτικό σύστημα εδώ στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο το κάνουμε αυτό. Έτσι, καταδείξαμε αυτά τα πράγματα και ζητάμε, αφού και ίδιο το πολιτικό σύστημα μέσα από τη συζήτηση αυτή κατανόησε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, να κλείσουμε πάνω στο Υπουργείο. Συντόμως είπαν να γίνουν εκλογές και μετά να βρεθούμε να μας κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε μια αντιπροσωπεία πάνω και να συζητήσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, διότι αν δεν κοιτάξουμε με τον τρόπο αυτό της πολιτικής των επιτοκίων, των υψηλών επιτοκίων, τα προβλήματα στην οικονομία μας, καταρχήν θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα στο θέμα των επενδύσεων. Η οικονομία μας εκεί στο βαθμό που είναι και στο σημείο που είναι, αν δεν γίνουν επενδύσεις, η χώρα μας δεν έχει καμία προοπτική, και εκεί πάμε να οδηγήσουμε την οικονομία μας χωρίς επενδύσεις και σε μια ύφεση που θα δημιουργήσει τεράστια θέματα σε όλο το οικονομικό κύκλο μας. Εξακολουθούν λοιπόν να υπάρχουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν, παρά τα όσα μπορεί καλά να φαίνονται αριθμητικά με τον τουρισμό, τα προβλήματα της ρευστότητας. Αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτό το οποίο λέτε. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Είναι τα χρέη, να φανταστώ, επίσης, που αυτή την ώρα αποτελούν το πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι. Είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που αποτελούν επίσης το δεύτερο μεγάλο αγκάθι, με αποτέλεσμα αυτός ο κύκλος να μην κλείνει ποτέ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς έχουμε περιέλθει σε αυτή την κατάσταση και δεν προς το παρόν δεν βλέπουμε προοπτική να ξεφύγουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με το Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη και άλλοι τριτοβάθμιοι πάνω μαζί θα έχουμε σε αυτήν τη συνάντηση πάνω με το μετροβάθμια του οικονομικού κυκλώματος, τριτοβάθμιες όπως είναι η ΕΣΕΒΕ και λοιπά, θα έρθουν μαζί μας εκεί να δούμε πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την βέλγη που πραγματικά κατατρώει την ελληνική οικονομία.
Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Είπατε ότι οι παραγωγικοί φορείς, τα θεσμοθετημένα όργανά σας, στο σύνολό σας θα πάτε πάνω στην Αθήνα. Περιμένετε αυτή την συνάντηση για να δείτε πώς μπορεί να αντέξει, να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία, η μικρομεσαία, η μικρή και η πάρα πολύ μικρή, γιατί δεν κάνει, ξεχνάμε και τη διαφοροποίηση. Η όλη οικονομία, έτσι, των μικρών και των πολύ μικρών. Ωραία. Κύριε Κουμαντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ.